Υπάρχει μια σειρά από αναπάντητα και θεμελιώδη ερωτήματα που βασανίζουν την ανθρωπότητα. Υπάρχει Θεός? Είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Μπορείς να πας Αράχοβα και να γυρίσεις Αθήνα χωρίς φόρτιση? Το τελευταίο τουλάχιστον μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Δεν μου φαίνεται να το πολύ πιστεύεις, αλλά εγώ νομίζω ότι γίνεται. Είμαι σίγουρος. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Εντάξει, αυτή είναι και επί του ουσία εξάλλου με ένα αμυγό ηλεκτρικό όχημα. Να μπορείς να κάνεις ό,τι θα γινόταν και με ένα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα. Με αφορμή λοιπόν το νέο Kia EV6 και μάλιστα Long Range, είμαι διατεθειμένος να πάω μέχρι την Αράχοβα για να γυρίσω με μια φόρτιση. Ας το δοκιμάσουμε. Βάλε διαδρομή στο navigation να μας βγάλει χιλιόμετρα φορτιστές. Ξεκινάς Αθήνα Αράχοβα, εγώ στην επιστροφή. Τώρα παίρνω το camera car και ασφάλεια. Συμφωνώ με αυτό το σενάριο. Το EV6 είναι ένα πολύ σημαντικό μοντέλο για την Kia. Βλέπετε, είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας που βασίζεται στην πλατφόρμα EGMP, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από τα πρώτα χιλιόμετρα διαπιστώνει την πάρα πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Το επίπεδο θορύβου είναι πάρα πολύ χαμηλό, φυσικά γι' αυτό ευθύνεται και η πολύ καλή ηχομόνωση, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχουν αεροδυναμικοί θόρυβοι οι οποίοι να διαταράσσουν την αρμονία και την ησυχία που υπάρχει στο εσωτερικό του. Ο Παναγιώτης ακούει. Ακούει ο Παναγιώτης. Για πες, πώς πάμε? Εντάξει, δεν θα έλεγες ότι πάμε και σαν τον άνεμο. Εντάξει, δεν πάμε και αργά. 110 είναι μια αξιοπρεπής και νόμιμη ταχύτητα ταξιδιού. Εντάξει, άμα το δεις από αυτή την άποψη, ναι, είναι. Η κατανάλωσή σου? Είμαι εκεί, 17 με 18 κιλοβατόρες. Okay. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ κοντά στην επίσημη εργοστασιακή κατανάλωση, 17,2. 17,2 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα, λέει η Kia, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, συνδυασμένη. Με την μπαταρία των 77,4 κιλοβατόρων και 17,2-17,5 έχουμε περίπου 450 χιλιόμετρα αυτονομία, αν σε αυτά προσθέσεις. Και τα χιλιόμετρα της ανάκτησης ξεπερνάμε τα 500. Που σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς, πάμε, γυρνάμε και μας περισσεύουν για μερικά χιλιόμετρα επιπλέον για τα έξτρα πλάνα. Αυτό αρκεί να το εξακριβώσουμε για να το δούμε στην πράξη. Μας παίρνει να ανεβάσουμε και λίγο ταχύτητα, αν θέλεις, έτσι. Για να δοκιμάσουμε. Έχουμε ανεβάσει λίγο ρυθμό, πάμε 120-125, να δούμε πώς θα επηρεαστεί η κατανάλωση. Αν εξακολουθήσει να μας βγαίνει εξίσωση, κρατάμε ψηλότερη ταχύτητα ταξιδιού. Όλοι το θέλουμε αυτό. Στο μεταξύ, επειδή εγώ το παίζω πιο άνετος, το πιστεύω πιο πολύ, τον έχω αφήσει να κάνει το πρώτο κομμάτι της διαδρομής με την μπαταρία γεμάτη και εγώ θα το πάρω στην επιστροφή. Ένας από τους λόγους που με βλέπετε λίγο αγχωμένο είναι ότι μπορεί να το φορτίσαμε στο 100%, αλλά η αυτονομία που έδειξε ήταν γύρω στα 380 χιλιόμετρα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με τη μέτρηση που έχει κρατήσει από την προηγούμενη φόρτιση, αλλά και με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Τι έπαθε? Μιχάλης, ακούει. Να σου πω, επειδή στα 120-130 η κατανάλωση πήγε στα 21 κιλοβατόρες και έπεσε και η αυτονομία, θα έλεγα να κόψουμε λίγο ρυθμό. Αγχώθηκες λίγο, ε? Σου έχω πει, έχω να βγω το βράδυ, δεν πρόκειται να μείνω στην Αράχοβα. Το Kia EV6 προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 58 και 77,4 κιλοβατόρες και τρεις διαφορετικές υποδυνάμεις, 170, 229 και 325 άλογα. Εμείς σήμερα οδηγάμε την ένδοξη με τους 229 ύπους, που αποδίδει και 350 νιωτόμετρα ροπής παράλληλα, με την μπαταρία των 77,4 κιλοβατόρων να υπόσχεται αυτονομία θεωρητική, σε ιδανικές συνθήκες για την ακρίβεια, 504 χιλιόμετρων. Στον δρόμο, ο ηλεκτροκινητήρας ξεχωρίζει φυσικά για την εξαιρετική απόκριση στον γκάζι. Οι επιδόσεις του είναι εξαιρετικές. Η Kia υπόσχεται ότι χρειάζεται μόλις 7,3 δευτερόλεπτα για τα 0%. Στον δρόμο, η αίσθηση που αποκομίζεις είναι ότι ανά πάσα στιγμή έχεις διαθέσιμη αρκετή ροπή και γκάζι, η οποία παρεμπιπτόντως αγγίζει τα 350 νιωτόμετρα. Αρκεί ένα ελαφρό πάτημα και νιώθεις την πλάτη σου να κολλάει στο κάθισμα πίσω. Στον επαρχιακό δρόμο τώρα δείχνει συγκροτημένο. Έχει υψηλά περιθώρια πρόσβασης. Δεν σε τρομάζει, γενικά είναι ουδέτερο και πρέπει να υπερβάλλεις και σε κλειστό κομμάτι για να διαπιστώσεις κάποιες τάσεις υποστροφής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλανε οι άνθρωποι της Kia το έχουν πετύχει. Μπορεί να μην είναι μια καθαρό M-Sport κατασκευή,
αλλά σίγουρα σε προδιαθέτει ευχάριστα ακόμα και σε έναν δρόμο σαν αυτόν, ο οποίος οδηγεί στην Άραγωγα. Καλό είναι και το σύστημα διεύθυνσης, το οποίο, αν και λίγο ελαφρύ για τα γούστα μας, έχει καλή πληροφόρηση. Ιδιαίτερα θετικό όμως είναι το πέδαλ του φρένου, το οποίο παρά την ύπαρξη του συστήματος ανάκτησης, έχει καλή αίσθηση στο πάτημα. Πώς είναι τα πράγματα, γιατί σε βλέπω ανέβαινε ζωηρός την ανηφορά. Καλά συμπληρώνονται. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε η κατανάλωση μαζί με τη ζωηράδα. Πήγαμε στις 22,7 κιλοβατόρες και 180 χιλιόμετρα αυτονομία. Πόσα έχουμε κάνει από το πρωί? Από το πρωί έχουμε κάνει ακριβώς 150. Θα γυρίσω, μου φτάνουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει εσένα. Θα γυρίσω. Στην κατηφόρα σίγουρα με την ανάκτηση θα κερδίζουμε ενέργεια. Οπότε τα πράγματα. Μετά θα είναι κατηφόρα και θα καταφέρει να κερδίσει αρκετά χιλιόμετρα με την ανάκτηση. Διαβάζω τη σκέψη μου, το ίδιο λέει. Θα τα καταφέρουμε. Εγώ, αγαπητέ, λοιπόν, σου έφερα το αυτοκίνητο στην Άραχοβα, έφερα την αποστολή μου εις πέρας. Πόση μπαταρία έχουμε? Έχεις 50% μπαταρία και 180 χιλιόμετρα αυτονομία. Okay. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις δέχομαι να αναλάβω τη συνέχεια. Και έχουμε κάνει πάνω από τη μισή διαδρομή, γιατί στην πορεία έγιναν και τα έξτρα πλάνα για το βίντεο. Έχουμε κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Ωραία. Μια χαρά. Πώς φάνηκε? Πώς μου φάνηκε, αυτό θα το δεις στο βίντεο. Και επί τη ευκαιρία, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να δείτε όλα τα βίντεο του GoCar. Να το δούμε τουλάχιστον συνδυαστικά μαζί. Μπορείς, έχεις λίγο χρόνο. Κάτι θα κάνω για σένα. Εγώ την πρώτη φορά που το είχα δει, μου είχε φανεί πάρα πολύ μακρύ το μεταξόνιο, το οποίο είναι όντως μακρύ, είναι 2,9 μέτρα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι μου χαλάει τη συμμετρία. Τώρα όμως, που το βλέπω και ειδικά σε αυτό το σκούρο χρώμα, νομίζω πως είναι πολύ συμμετρικό και μ' αρέσει. Βγάζει σπορ αίσθηση, είναι συμπαγές, δυναμικό. Αυτά εδώ τα νεύρα στο καπό που τα βλέπεις και από μέσα όταν κάθεσαι, πραγματικά προσθέτουν δύναμη. Είναι και η χαρακτηριστική μάσκα στην ψηφιακή της μορφής, το Tiger Nose της Kia. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό σχεδίας είναι η μικρή πρόβολη εμπρός και πίσω. Είναι η τροχή τοποθετημένη στα άκρα του αμαξώματος, το οποίο και αυτό είναι ένα στοιχείο δυναμισμού. Και έχουν μικρύνει πάρα πολύ το ύψος των θερών. Δηλαδή έχει μεγαλώσει ο θέλος των τροχών και έχουν μικρύνει το ύψος των θερών, όπως είναι και στα σπόρα αυτοκίνητα. Η γραμμή της οροφής είναι κεκλειμένη, έντονα, θυμίζει λίγο κουπέ. Η ουρά σου θυμίζει, για να σε δω. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρεις. Έχω δει το βίντεο σου, δεν με πιάνεις αδιάβαστο, αλλά εμένα στράτος δεν μου θυμίζει, να είμαι ειλικρινής. Το φτερό, τα φώτα, αυτή η αεροτομή που κάνει η κάτω αεροτομή, θυμίζει ότι στράτος. Είναι εμπνευσμένη από τη στράτος, την οποία νομίζω πως έχει στη συλλογή του ο Ντόνκερ Βόλκερ. Μάλιστα. Χαρακτηριστική είναι επίσης αυτή εδώ η καμπύλη, το φουσκωμένο φτερό και αεροτομή. Για να δίνει την αίσθηση σπορ αυτοκινήτου, αυτό εδώ το κομμάτι είναι διαρκώς ορατό από τους εσωτερικούς καθρέφτες. Πράγμα που θα πρέπει να έχεις προσέξει τόση ώρα που οδηγούσες. Δεν κοιτάω πίσω μου. Είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Σίγουρα δίνει συμπαγές που χαρίζουν και ένα δυναμισμό και η μεγάλη τροχή, έτσι. Μιλάμε για ζάτες 20 ίντσων. Ναι, η βασική επιλογή είναι 19, αλλά στην Ελλάδα έρχεται με τις 20. Και δεν φαίνεται μεγάλη και απόσταση από το έδαφος. Ενώ γενικά. Έχει 160 χιλιοστά όμως παρόλα αυτά. Σου θυμίζει crossover? Crossover, ναι. Αν έψαχνα τον ορισμό της λέξης crossover και τη διαφορά από το SUV. Το SUV είναι αυτό ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης πλατφόρμας? Χώρη. Αυτό είναι η χώρη. Εντελώς επίπεδο πάτωμα. Η μπαταρία είναι κάτω από το πάτωμα. Δεν υπάρχει φυσικά τούνελ μετάδοση ή κάτι παρόμοιο να ενοχλεί καθόλου το χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Οπότε υπάρχει τεράστιο περιθώριο για τα γόνατα, για το κεφάλι. Και το πρώτο μπαγκάζ είναι τεράστιο. 520 λίτρα πίσω και άλλα 50 εμπρός στην δικίνητη έκδοση. Αν υπάρχει και ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας μπροστά, πέφτει στα 25. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η σειρά σου να αναλάβεις. Με χαρά. Η σχεδίαση της καμπίνας βγάζει βεβαίως την premium αίσθηση που περιμένεις από ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα ένα πρακτικό φιλόξενο περιβάλλον με κάποιες πολύ έξυπνες ευρηματικές λύσεις στο σχεδιασμό, όπως αυτή εδώ η αιωρούμενη κονσόλα που είναι καλόγουστη και έχει και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους πάνω και κάτω. Και τη θέση απαγωγικής φόρτισης του κινητού. Στο EV6 και λανσάρει και το νέο πάνελ διαστητικών διακοπτών αφής. Μπορείς στο ίδιο ακριβώς σημείο να έχεις τα χειριστήρια του κλιματισμού ή του ηχοσυστήματος, πατώντας αυτόν εδώ το διακόπτη αφής.
το πέρασμα μέσα από την Αράχοβα, όπως και γενικότερα η οδήγηση σε αστικό περιβάλλον, βοηθά να κερδίσεις μερικές ανάσεις αυτονομίας μέσα από το σύστημα ανάκτησης. Περνάμε τώρα από το σημείο που βρίσκεται στην Αράχοβα ο 50ης, ταχυφορτιστής, αλλά δεν θα αντισταθούμε στον πειρασμό. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως ακριβώς έχουμε πει, Αθήνα, Αράχοβα και πίσω, χωρίς φόρτιση. Μιλώντας γι' αυτό, το EV6 έχει το προηγμένο διπλό σύστημα φόρτισης 400 και 800 βολτ. Σε 250 ταχυφορτιστή μπορεί να πάρεις 504 χιλιόμετρα αυτονομία σε μόλις 18 λεπτά. Σε ένα κλασικό wallbox χρειάζεσαι 5 ώρες και 50 λεπτά για τη μεγάλη μπαταρία 77,4 κιλοβατόρες. Για την επιτυχία του project βασιζόμαστε στο έξυπνο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Έχει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις, μπορείς να το κάνεις από τα paddles πίσω από το τιμόνι και βεβαίως το iPedal. Τι κάνεις με αυτό, οδηγείς με ένα πεντάλ και το αυτοκίνητο διαβάζοντας το δρόμο εμπρός με πληροφορίες που παίρνει και από το σύστημα πλοήγησης, φρενάρει όσο ακριβώς χρειάζεται αλλάζοντας ταυτόχρονα και το βαθμό ανάκτησης. Ξεκινήσαμε με 125 χιλιόμετρα από την Αράχοβα αφού κάναμε και τα επιπλέον πλάνα που χρειάζονται για το βίντεο. Χρειαζόμαστε 160 για να φτάσουμε στην θέμα ασφάλεια και ελπίζουμε ότι θα τα κερδίσουμε στην κατηφορά. Έχει πράγματι λίγο πιο σφιχτές ρυθμίσεις ανάρτησης από το Ioniq 5 της Hyundai με το οποίο μερώζεται την ίδια πλατφόρμα και πράγματι στις στροφές δείχνει να έχει καλύτερο έλεγχο, πιο σπορ αίσθηση, ειδικά για ένα crossover που στέκεται στα 16 εκατοστά από το έδαφος, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά άνετο. Τα ηλεκτρονικά παρακολουθούν διαρκώς την οδήγησή σου, είναι ο φύλακας άγγελός σου. Προσέχουν αν είσαι πραγματικά στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας, όλα τα εμπόδια μπροστά. Σε ειδοποιούν όταν το εμπρός αυτοκίνητο ξεκινήσει, αν έχει ξεχαστεί. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου. Για πες μου, Μιχάλη μου, πώς είμαστε από αυτονομία? Είμαστε καλά. Έχω 37% της μπαταρίας, 127 αυτή τη στιγμή χιλιόμετρα και η μέση κατανάλωση μου είναι στις 20,2 κιλοβατόρες. Έχω ξεκινήσει από το σημείο που ξεκινήσαμε τελειώντας φωτογράφηση μετά την Αράχοβα ως εδώ, στην πραγματικότητα έχω κερδίσει και 2-3 χιλιόμετρα αυτονομίας. Το βασικό είναι ότι δεν έχεις χάσει. Όχι ότι έχεις κερδίσει τόσο, αλλά δεν έχεις χάσει ακόμα χιλιόμετρα αυτονομία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ρυθμίζοντας τα διαφορετικά στάδια ανάκτησης ότι στο level 0 είναι σαν να μην υπάρχει αντίσταση. Δηλαδή ακουμπάς τον γκάζ και το αυτοκίνητο πηγαίνει προς τα εμπρός σχεδόν σαν να μην υπάρχει αντίσταση. Άρα θα φτάσουμε Αθήνα, πώς το βλέπεις? Θα φτάσουμε όπως και να έχει, δεν το χάνω το στοίχημα. Οκ, λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα που επιτέλους φτάνουμε και πλησιάζουμε, για πες πώς έχει η κατάσταση. Απρόσμενα καλά, στο είχα πει από το πρωί. 25% μπαταρία και ακόμη 75 χιλιόμετρα. Τελικά το καταφέραμε. Ναι, βοήθησε πολύ η άναξη ενέργειας στην κατηφορά. Στην ουσία έκανα 20-30 χιλιόμετρα χωρίς να χάσω ούτε ένα από την αυτονομία. Και δούλεψα και πολύ το cruise control στην εθνικιωδό. Εδώ λοιπόν χωρίζουν οι δρόμοι μας. Στο καλό. Όπως έδειξε το πείραμά μας, χάρη στη μεγάλη μπαταρία του και στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας, το EV6 είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να ζήσεις κάνοντας ό,τι και πριν. Καινοτόμο σχεδιαστικά και τεχνολογικά, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα και πρακτικότητα, φέρνει το μέλλον σήμερα και δείχνει τη μάρκα στην οποία εξελίσσεται η Kia.